Αγαπητοί φίλοι, καλωσορίσατε στην παρέα μας. Σήμερα, γαρίδες με πουρές ελληνόριζας και ντοματίνια. Συνταγές για γαρίδες υπάρχουν πάρα πολλές. Όμως, αυτή που θα σας δείξω σήμερα έχει μια μικρή διαφορά. Έχει τα δικά της μυστικά. Τολμήστε αυτή τη συνταγή και ελάτε να την απολαύσουμε παρέα. Καλή μας όρεξη! Γεια σας! Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανασυναντιόμαστε και σήμερα μια πολύ εύκολη και απλή συνταγή που πιστεύω ότι θα σας αρέσει και θα μπορέσετε να τη φτιάξετε πάρα πολύ εύκολα. Είναι γαρίδες με ελαιόλαδο και πουρές ελληνόριζας. Θα τη μαγειρέψω με ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από την Καλαμάτα. Ένα εξαιρετικό ελαιόλαδο από την Καλαμάτα που διακρίνεται για το άρωμα του πράσινου καρπού που ελευθερώνει, για το χρυσοπράσινο χρώμα του που αγκαλιάζει γλυκά τις γεύσεις της ελληνόριζας. Είναι μια αρμονία, την έχω δοκιμάσει και πριν από λίγες μέρες στη συνταγή αυτή και πραγματικά ήταν γοητευτική. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε για να δείτε πόσο εύκολη και πόσο απλή είναι αυτή η συνταγή. Κατσαρόλα στη φωτιά, δεν χρειάζεται να πάρει βράση, ρίχνω το γάλα. Έχω κόψει σε πολύ μικρό καρέ τη ελληνόριζα και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Για να μην καθυστερώ και να κερδίζω χρόνο. Όσο μεγαλύτερα είναι τα κομμάτια, τόσο περισσότερο θα βράζω. Οπότε, με το που θα ζεσταθεί λίγο το γάλα, ρίχνω τη ελληνόριζα, ανακατεύω ελαφρά και περιμένω. Λοιπόν, όση ώρα βράζουμε τη ελληνόριζα, θα σας δείξω πώς μπορούμε να καθαρίσουμε τις γαρίδες πολύ γρήγορα, χωρίς να παιδευόμαστε. Από ψηλά στο ύψος του κεφαλιού. Και όπως βλέπετε, αφήνω ουρά και κεφάλι. Θέλω να θυμηθείτε να κάνετε αυτό. Βάζετε το μαχαίρι και χαράζετε μέχρι την ουρά, αλλά μέχρι κάτω. Να βγει το μαχαίρι έξω, να ξεπεράσει. Γιατί το κάνω αυτό? Πρώτον, θα μαγειρέψετε τη γαρίδα και θα τη δείτε πόση ώρα χρειάζεται να βράσει, γιατί θα σπρίσει. Δεν θα φυδατωθεί, έτσι θα κρατήσει τα υγρά της. Και δεύτερον, στείνεται πάρα πολύ ωραία στο πιάτο. Θυμηθείτε λοιπόν ότι χαράζουμε από το κεφάλι προς την ουρά. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι η αμοσακούλα της. Πρέπει να φύγει. Δεν έχει πάντα. Αν είναι φαγωμένη, την έχει. Πρέπει να φύγει γιατί πολλές φορές συγκεντρώνει άμμο και δεν είναι ευχάριστη να τη βρούμε στο δόντι. Πολλές φορές με στεναχωρούν όταν πηγαίνω κάπου να φάω και βλέπω τη γαρίδα να μου τη σερβίρουν με το τσόφλι. Πρώτον, το τσόφλι δεν αφήνει τη σάλτσα να περάσει μέσα στη γαρίδα και να την ψήσει ωραία. Δεύτερον, δεν είναι δυνατόν να τρως τη γαρίδα που έχει σάλτσες και να προσπαθείς να την καθαρίσεις. Κάτι που δεν γίνεται εύκολα, λερώνεσαι πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, να θυμόσαστε όταν μαγειρεύετε στο σπίτι για τους αγαπημένους σας, αυτή η διαδικασία επιβάλλεται. Τρώγεται πολύ πιο εύκολα, τρώγεται πολύ πιο ωραία και μαγειρεύεται και πολύ πιο εύκολα. Όπως σας είπα, επειδή κόψαμε σε πολύ μικρό καρέ τη ελληνόριζα, είναι πολύ εύκολος ο βρασμός της και δεν μας καθυστερεί. Την περνάμε από το σουρωτήρι, να βγάλουμε το γάλα. Έχουμε βάλει τη ελληνόριζα μέσα σε ένα μούλτι για να μπορέσουμε να τη χτυπήσουμε. Συμπληρώνουμε λίγο ελαιόλαδο Άλτης από την Καλαμάτα. Ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Εμπιστεύομαι Άλτης για τη σταθερή ποιότητα και για τα μοναδικά αρώματα που με ελευθερώνει σε κάθε συνταγή που το χρησιμοποιώ. Λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, λίγο ελαιόλαδο ακόμα. Λίγο μιλόξιδο για την ήπια και γλυκιά γεύση που μου δίνει. Ο πουρές είναι έτοιμος και πάμε να φτιάξουμε τις γαρίδες, που είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Όταν μπαίνετε στο τηγάνι, να θυμόσαστε πάντα, όταν βάζουμε ελαιόλαδο και έχουμε και υγρά, πρώτα μπαίνουν τα υγρά και μετά τα λιπαρά. Πρώτα θα μπει ο ζωμός λαχανικών και μετά το ελαιόλαδο. Αν ρίξετε το ελαιόλαδο στο τηγάνι, ζεσταθεί, πάτε να μαγειρέψετε και ρίξετε το ζωμό, να είστε σίγουρες ή σίγουροι ότι θα καείτε. Έχουμε βάλει λοιπόν το τηγάνι στη φωτιά, ρίχνουμε το ζωμό λαχανικών και τώρα έρχομαστε εδώ να βάλουμε το ελαιόλαδο Άλτης για να μαγειρέψουμε μια ελάδα. Εστραγκόν. Έχει μυρίσει, έχει ελευθερώσει τα αρώματά του. Λίγο θυμάρι και τα ντοματίνια. Αφήνουμε να πάρει μια καλή βράση. Αν δεν μπορείτε να υπολογίσετε το χρόνο, μπορείτε τις ελληνόριζες να την έχετε σε ένα κατσαρολάκι για να την έχετε χλιαρή. Εγώ επειδή μπορώ να υπολογίσω το χρόνο τώρα εδώ, δεν τη βάζω σε κατσαρολάκι, αλλά τίζω απ' έξω τις γαρίδες και λίγο πιπέρι και τις προσθέτω μέσα στο τηγάνι. Mm-hmm.
Θυμόσαστε που σας είπα ποιος είναι ο λόγος που τις χαράζω τις γαρίδες. Κοιτάξτε πώς το ελέγχω. Η γαρίδα σχεδόν είναι έτοιμη. Στρώνουμε το πουρέ της ελληνόριζας στο πιάτο. Οι γαρίδες είναι έτοιμες. Προσθέτω λίγη σελινόριζα μέσα στο τηγάνι. Χαμηλώνω τη φωτιά. Άρα Ευαγγελία γαμπρό που θα πάρεις από εδώ με όλα αυτά που μαθαίνεις. Με έφαγες με το γαμπρό. Δεν περιγράφεται. Κλείνουμε τη φωτιά τελείως. Ρίχνουμε τη σάλτσα που έχουμε δέσει με λίγη σελινόριζα στο τηγάνι και πάνω στο μπουρέ και γύρω από το μπουρέ. Προσθέτουμε τις γαρίδες επάνω στο μπουρέ και στη σάλτσα. Θα ρίξουμε και λίγες σταγόνες πρωτόλαδο. Αυτό το αγουρέλαιο το μοναδικό με αυτή την τόσο χρυσή σταγόνα. Λίγα μυρόνια. Και ένα ωραίο κλωναράκι ρίγανη. Μια πολύ εύκολη, γρήγορη συνταγή. Νομίζω ότι την έχετε καταλάβει όλοι από το σπίτι. Είναι χαρά μου να μαγειρεύω μαζί σας, έστω και από απόσταση. Καλή απόλαυση!